Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μάκης εδώ. Σήμερα θα κάνω ένα πολύ σύντομο βίντεο και αφορά ένα φιλαράκι του καναλιού, το οποίο μας έστειλε ένα ωραίο πραγματάκι εδώ πέρα. Βασικά το πήρε ο Μίτσος, έτσι. Πήρε ο Μίτσος αυτό το φάκελο στο σπίτι του και τον έφερε να το κάνουμε μαζί. Βέβαια, μας πήρε η ώρα με τα Q&A, με την κλήρωση που έπρεπε να κάνουμε και δεν προλάβαμε. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνω μαζί με το Σταμάτη. Ο Σταμάτης πάλι είχε δουλειά σήμερα. Εσείς λογικά, σήμερα Δευτέρα. Εσείς λογικά θα το δείτε η Τρίτη, Τετάρτη. Και μου δώσανε και δύο εντολή να το κάνω μόνος μου. Οπότε και εγώ θα κάνω μόνος μου αυτό το βίντεο, το οποίο αφιερωμένο στο παλικάρι που μας έστειλε το συγκεκριμένο πραγματάκι. Μέσα εδώ κρύβεται αυτό. Να πω ότι ο Μίτσος δεν κρατήθηκε η λούγκρα και κάθισε και τ' άνοιξε, ενώ του είχα πει να μην τα ανοίξει, για να μας πιάσει μια έκπληξη. Οπότε έκπληξη δεν θα μου πιάσει, ξέρω τι έχει μέσα πλέον. Και να το βγάλω σιγά σιγά. Okay. Και έχει μέσα και ένα γράμμα, το οποίο μας το έστειλε ο φίλος ο Κώστας. Έτσι. Δεν θα πω επίθετο, γιατί δεν ξέρω αν θέλει το παιδί να πω επίθετο κτλ. Και το πραγματάκι που μας έστειλε να σας δείξω είναι αυτός εδώ, ο Τόμος, οδηγός για το Xenoblade το X, το δεύτερο μέρος του Xenoblade. Και θα διαβάσω το γράμμα του παιδιού και αργότερα θα το ανοίξω να δούμε τις εικόνες μέσα μαζί κτλ. Κτλ. Για πάμε. Και μας γράφει τώρα εδώ ο φίλος. Γεια σας παιδιά. Σας τα έχω πει και στο YouTube, μου αρέσουν πολύ τα βίντεό σας και μου βγάζετε μια αμεσότητα και αυθεντικότητα που εκτιμώ πολύ. Συνεχίστε έτσι. Να σε καλά, αγορινά. Εγώ σας στέλνω το Collector's Edition Guide του Xenoblade Chronicles X, το οποίο έχω και διπλό. Όπα, με συγχωρείτε. Το οποίο εγώ το έχω διπλό και απλά μου πιάνει πολύτιμο χώρο. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς είναι fan του μεθυδιού, αλλά αν όχι, φαντάζομαι ότι μπορείτε να το δώσετε σε κάποιο giveaway. Απλά θα ήθελα να βοηθήσω έστω και λίγο το κανάλι σας ως αντάλλαγμα για την παρέα που μου προσφέρετε. Και από κάτω. Αυτά από μένα, τα λέμε online. Δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια είχα να γράψω γράμμα. Χαχαχα. Απλά όταν το παραλάβετε, στείλτε μου και ένα μήνυμα στο YouTube. Ασφάλως και έχει γίνει το... Έχουμε στείλει μήνυμα στο παιδί στο YouTube. Φιλικά, Κώστας. Όχι απλά μας βοήθησες, μας καραβοήθησες. Να πω τώρα ότι εμείς αυτό, Κωστάκι, giveaway δεν θα το κάνουμε, γιατί είναι το πρώτο δώρο που παίρνουμε από φίλο του καναλιού και έχει για μας ξεχωριστή αξία σαν πρώτο δώρο. Το Xenoblade Chronicles 2, να σου πω, εγώ δεν το έχω παίξει ακόμα. Έχω παίξει το 1 όμως και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή και αυτό. Είναι λίγο τσιμπημένη ακόμα η τιμή του. Λογικά θα πιάσει το πόδιγό σου, γιατί είναι τεράστιο παιχνίδι και αυτό. Και θα κάνω τώρα το έγκλημα και θα τα ανοίξω. Και αφού έφερα λοιπόν τον θαυματουργό σου γιά μου, κάθομαι και ρίχνω χαρακιά και αφήνω στο παρελθόν τη συλλεκτικότητα αυτού του βιβλίου, γιατί όσο είναι κλειστό, ξέρετε είναι πιο συλλεκτικό. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να το ξαναδώσουμε, θέλουμε να το κρατήσουμε για πάρτι μας, λόγω του ότι είναι πολύ ξεχωριστό. Και βασικά είναι πολύ συγκινητικό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και η αλληλεπίδραση μαζί σας και δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα κοντινά, να δείξουμε έτσι σε πιο ωραία κατάσταση το ωραίο δώρο που μας έστειλε ο φίλος ο Κώστας. Ρίξε και μια ματιά σε αυτό εδώ πέρα. Αυτό το βρήκα στην τελευταία σελίδα. Μοιάζει πολύ με mousepad. Πάνινο είναι. Δεν είναι τόσο σκληρό σαν τα κοινά mousepad. Λογικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι έτσι. Είναι και πολύ λεπτό. Τέλος πάντων, τα αφήνω στην άκρη και θα το βαφτίσω mousepad εγώ. Από εκεί και πέρα, πάμε στα παρακάτω του βιβλίου. Το οποίο, όπως σας είπα και πριν, είχε μάτε τσιφινίρισμα, το πιάνεις, έχει μια ιδιαίτερη αφή, έναν ιδιαίτερο τόνο αφής.
Και πάμε στα εσωτερικά της σελίδας, των σελίδων μάλλον, συγγνώμη. Έτσι να του ρίξουμε μια ματιά. Εν τω μεταξύ το Xenoblade το, του Wii ήταν τεράστιο, λογικά το ίδιο θα είναι και αυτό. Εξού και το πάχος του οδηγού. Και να είσαι σίγουρος Κώστα ότι κάποια στιγμή εγώ θα ασχοληθώ με το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι όπως είχα ασχοληθεί και με το πρώτο. Και λογικά θα μου χρειαστεί και αυτός εδώ ο οδηγός, το θηρίο που μας έστειλες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ να πω Κώστα ότι κάνεις και πολύ ωραία γράμματα στο, στο γράμμα που μας έστειλες. Έχεις πολύ ωραίο τρόπο γραφής, να το σημειώσουμε αυτό. Δεν παίρνει να παρατηρείται από μένα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πήρατε νομίζω μια γεύση του οδηγού. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα για το υπέροχο δώρο που μας έστειλε. Μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενους. Γουστάραμε πάρα πολύ εν ολίγη σε όλο αυτό το σκηνικό. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή. Γεια σας παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.